τρεις μέρες ή πέντε ή δέκα. Αυτό θα γίνει και θα γίνει πάλι καιρό. Γιατί να πηγαίνουμε 35 μέρες εμείς από κάτω. Εντάσεις και διαφωνίες στη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο σε μια προσπάθεια να βρεθεί χρυσή τομή στην περιοχή του Πανάσου σε σχέση με τη διέλευση οχημάτων στον εργοταξιακό δρόμο, ο οποίος κρίθηκε επικίνδυνος για την ασφάλεια των οδηγών. Όπως έγινε σαφές στη σύσκεψη, ο εργολάβος θα πρέπει άμεσα να προβεί σε αναγκαίες εργασίες στον εργοταξιακό δρόμο, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει εντελώς για τα οχήματα για 4 μέρες. Θα σας είχαμε βγάλει εμείς ένα ωραίο σχέδιο, όπου να μας ανοίξετε δρόμο. Να υπάρχει. Τώρα μην μου λες λοιπόν ότι γυρίζεις, ότι μας κάνετε χάρη που διαβαίνουμε έναν εργοταξιακό δρόμο. Γιατί την τοπική κοινωνία δεν την ενημέρωσε το Υπουργείο, ο ΒΟΑΚ, εσείς, κανείς. Και τώρα κοιτάτε από την τοπική κοινωνία να σκύψει τα τέσσερα, να κάνει το χατήρι το δικό σας, των προθεσμιών του Υπουργείου. Για μένα είμαι σύμφωνος με όλους τους προαλήσαντες, τα χώματα μας ανήκουνε. Η γη μας ανήκει, εμείς θα δώσουμε τελική απόφαση. Γίνεται λοιπόν το δρόμο με τη σύμφωνη γνώμη ότι θα ταλαιπωρηθούν 4 μέρες και ξανασμίγουμε εδώ. Ενώ για τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τις 10 Μαρτίου θα επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων 3 φορές τη μέρα, συνοδεία εργοταξιακού οχήματος, μέχρι ότου δοθεί οριστική λύση σε 40 μέρες από σήμερα για την επανασύνδεση του παλιού δρόμου Αγίας Βαρβάρας Πανασού. Εμάς το κόστος, την αξία που χάσαμε τη γη μας. Και την αξία που βάζουμε κάθε μέρα, και εμείς επαγγελματίες είμαστε οι αγρότες. Τιμολόγια κόβουμε ιστορία. Χάσαμε τα λάδια μας φέτος και θα υποστούμε και το οικονομικό να πηγαίνουμε από το καστέλι. Γιατί να πηγαίνουμε από το καστέλι. Δηλαδή μια στιγμή θα βρεθούμε και κατηγορούμενοι. Βέβαια. Μια στιγμή θα βρεθούμε και παραβάτες. Με κοινή συνεργασία να πούμε. Πότε να πάει ο λάδος να κάνει αυτή την τρελά μας. Να πάει αύριο, να πάει την τρίτη. Με κοινή συνεργασία. Αλλά πρέπει 2-3 μέρες να τα καθαρίσει αυτά. Σας έχουμε επισημάνει πράγματα. Τα έχετε βρει στο έδαφος του Θεού τώρα 12 χρόνια. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε να υποστούμε ακόμη κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω, όχι παραπάνω, θα μας τελειώσετε. Απαντήστε με. Στις 3 μέρες, τη δεύτερη μέρα, πρώτη μέρα κόβει ο δρόμος. Τι κάνουμε. Κινδυνεύουν ζωές, τόνισε ο Γιώργος Αγαπάκης, σημειώνοντας ότι απαιτείται αμοιβαία εμπιστοσύνη, ώστε η τελεπορία να είναι λιγότερη για τους κατοίκους, καθώς και να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δύσκολο κομμάτι του έργου, αυτό τη σύνδεση της γέφυρας, με το στόμιο εξόδου της σύραγγας. Και το πασανάδοχο που ήρθε εδώ θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, θα μας πει ο ανάδοχος, τη διάθεση πασάνου για την αντιστήριξη αυτών των πρανών. Το έργο εκτελείται και θα είναι και με ασφάλεια. Απλώς έχει απαιτήσει πολύ βαριά τεχνικά έργα και προφανώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Μας παρακάλεσαν και κληθήκαμε και από τη Διεθνούσα Υπηρεσία Εκπροσδεμένη Αρχή και από τις δημοτικούς φορείς και τις εμπλεκόμενες φορείς. Σας παρακαλώ, κατεβάστε την κατολή σας. Σκοτωθεί κόσμος. Είναι πέρασμα. Μας πρόλαβαν οι βροχοπτώσεις, υποστήριξε εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις κατολιστήσεις, στα στενά χρονικά περιθώρια, αλλά και στο ενδεχόμενο σκάβοντας τον επικίνδυνο εργοταξιακό δρόμο για την ελάφρυνση του πρανούς, να φύγει εντελώς ο δρόμος, κάτι που σημαίνει ότι το έργο τεινάζεται στον αέρα. Δεν υπάρχει εναλλακτικό δρομολόγιο και άλλος δρόμος, τα βουκάρια που είναι πιο κάτω στο έργο, να περάσουν από διαφορετικό δρόμο. Όλο το έργο μετά τεινάζεται στον αέρα. Και τώρα ποιος επομίζεται το κόστος? Του ενδιαφέρει μόνο μη χάσουν τις προθεσμίες με το ΕΣΠΑ, του ενδιαφέρει μόνο μη χάσουν τα μπόνους και 1000 άλλα. Για το κόστος το δικό μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείσει ο δρόμος και να επιβαρυνθεί ο πολίτης τόσο οικονομικά όσο και χρονικά. Από εκεί πέρα θα ξανασυναντηθούμε την ερχόμενη Κυριακή. Πιστεύω να βρούμε μια λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου που πάνω απ' όλα πρέπει, όπως σας είπα, με γρήγορους ρυθμούς να τελειώσει. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταλάβουν όλοι.